της Επιτροπής για τους εναργία αρχιμανδρίτες της Μονής Οσίου Αββακούμ. Το κατηγορητήριο που συνέταξε η Επιτροπή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατηγορίες για εμπαιγμό μυστηρίων, εξαπάτηση πιστών και εκμετάλλευση ανθρώπινου πόνου. Πάμε κατευθείαν αίθουσα σύνταξης. Πάμε στη Ζήνα Κωνσταντίνου. Έχει την πληροφόρηση. Ζήνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα. Το πολύκροτο σκάνδαλο οδηγείται πλέον ενώπιον του Συνοδικού Δικαστηρίου. Όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, η Ανακριτική Επιτροπή ολοκλήρωσε το κατηγορητήριο εναντίον των αρχιμανδριτών. Περιλαμβάνει κατηγορίες όπως εμπαιγμό μυστηρίων, εξαπάτηση πιστών και εκμετάλλευση ανθρώπινου πόνου. Ενώ για έναν από τους μοναχούς αναμένεται να εξεταστεί και η κατηγορία της ψευδορκίας. Να πούμε επίσης, Πέτρα, ότι οι κατηγορίες αφορούν και περί ηθικών παρεκτροπών, ψευδών θαυμάτων, καθώς και για οικονομική διαχείριση του μοναστηριού. Τώρα, η πτυχή που απασχολεί όχι μόνο την Εκκλησία αλλά και την αστυνομία, Πέτρα, αφορά την ετοιμασία και πώληση διαφόρων προϊόντων για ίσπραξη χρημάτων με σκοπό την κτηριακή επέκταση της Μονής. Τώρα, τι να αναμένουμε, Ζήνα, αφού έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα, τουλάχιστον από πλευράς Ανακριτικής Επιτροπής? Με δεδομένο το γεγονός, Πέτρα, ότι το πόρισμα θα αποσταλεί στα μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου, αναμένεται ο πρόεδρος του Συνοδικού να συγκαλέσει τα μέλη για να αποφασίσουν την καθαίρεση ή όχι των εναργία αρχιμανδριτών. Συνάντηση στην οποία θα κληθούν και οι κατηγορούμενοι, οι μοναχοί. Σημειώνεται δε πως με δεδομένο ότι το οπτικοακουστικό υλικό κρίθηκε αυθεντικό, θα συμπεριληφθεί και αυτό στην απόφαση που θα λάβει το Συνοδικό Δικαστηρίο. Ναι. Τώρα, οι έρευνες της αστυνομίας, Ζήνα, γιατί είναι και αυτές σε εξέλιξη, σε ποιο σημείο βρίσκονται? Οδεύουν προς ολοκλήρωση και οι δύο υποθέσεις που εκκρεμούσε η διερεύνησή τους από πλευράς της αστυνομίας. Μιλάμε για την υπόθεση με το χρηματικό ποσό των 807.000 ευρώ που είχε εντοπιστεί σε χρηματοκιβώτιο στη Μονή, καθώς και τις καταγγελίες των εναργία αρχιμανδριτών έναντι του Μητροπολίτη Ταμασσού και Ορεινής Ισαΐα. Για τις εν λόγω καταγγελίες, Πέτρα, παλαιότερες πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ αναφέρουν ότι οι εναργοί αρχιμανδρίτες καταγγέλουν τον Μητροπολίτη ότι κατέθεσαν χρήματα στον προσωπικό τραπεζικό του λογαριασμό, γεγονός το οποίο όθησε την Ιερά Σύνοδο να ζητήσει από τον Μητροπολίτη να καταθέσει την κατάσταση των περιουσιακών του στοιχείων. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζήνα. Θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα γυναίκα.